Είναι μια μεγάλη απορία αυτή την οποία υποβάλλατε ως προς τον επερχόμενον Αντίχριστον και σε σχέση με το μόνο ορθόδοξο κράτος στην Ελλάδα που υπάρχει στον κόσμο. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση το θέμα του μόνου ορθόδοξου κράτους στον κόσμο με αυτόν τούτον τον χριστιανισμό. Διότι ο χριστιανισμός δεν αναζήτησε ποτέ, μη σας εκπλήξει αυτό που θα πω, δεν αναζήτησε ποτέ δια να επικρατήσει ελεύθερα ιδούλα κράτη. Αυτό ίσως είναι κάτι που βέβαια κάθε ανθρώπινη ψυχή που κινείται μέσα στην ιστορία πιστεύει στην πατρίδα, πιστεύει σε άλλα πράγματα που είναι αξίες ομολογουμένως, θα ήθελε αυτά να τα συνδέσει. Ένας επί παραδείγματι χριστιανός ορθόδοξος θα ήθελε να είναι και ένας Έλληνας και να είναι ένας ελεύθερος Έλληνας και το καθεξής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουν όλα αυτά απεμποληθεί. Όλα αυτά έχουν διαγραφεί. Είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό ομολογουμένως. Και ο Κύριος αγάπησε την πατρίδα του σαν άνθρωπος. Όταν έλεγε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ έχει δύο διαστάσεις. Η λύπη του για την Ιερουσαλήμ. Πρώτα-πρώτα ως άνθρωπος Ισραηλίτης, Ιουδαίος. Αγαπά την Ιερουσαλήμ. Ύστερα βλέπει την Ιερουσαλήμ σαν έναν τύπο του τι θα συμβεί με την ανθρωπότητα. Γιατί η Ιερουσαλήμ δεν είναι παρά ο τύπος του τέλους του κόσμου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος θα πει στο Λυσία, όταν θα απολογηθεί, ότι δεν είναι πολίτης ασίμου πόλεως, ότι είναι πολίτης της Ταρσού. Και μάλιστα μίλησε και ελληνικά. Και αυτό εντυπωσίασε το Λυσία, το ότι μίλησε ελληνικά. Και του μίλησε και ο Λυσίας ελληνικά στα Ιεροσόλυμα. Αυτά όλα είναι αξίες, είναι σπουδαία. Είναι πάρα πολύ σπουδαία, όπως μπορούμε να λέμε εμείς οι Έλληνες, ότι η Αγία Γραφή είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, την ελληνική. Ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας θεολόγησαν στην ελληνική γλώσσα που έχει μία λεπτοτάτη, θα λέγαμε, υφή, τέτοια που μπορεί κανείς να εκφράσει σπουδαίες έννοιες, όπως είναι οι θεολογικές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και αποτελούν οπωσδήποτε αξίες και πρέπει με την ευκαιρία μάλιστα κάθε προσπάθεια να κάνουμε να διασώζουμε αυτές τις αξίες. Και επειδή έχω μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσο μπορούν να έχουν μια ισχύ μέσα στην κοινωνία, κάνω και μια έκκληση στην αγάπη σας ως Έλληνες και ως Χριστιανοί, κινηθείτε και δουλέψετε πάνω στον τομέα αυτών όσο μπορείτε να κρατηθούν όλες αυτές οι αξίες. Όχι από υπερηφάνεια, αλλά γιατί είναι αξίες και πρέπει να κρατηθούν. Όμως παρά τα αυτά, το να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός, δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός δεν έχει καμία ανάγκη από την ιστορία ή από τους λαούς. Κινείται μέσα στην ιστορία ο Χριστός, αλλά είναι ανεξάρτητος από την ιστορία. Δεν επηρεάζεται ο Χριστός από την ιστορία. Δεν έχει σημασία αν λοιπόν οι λαοί είναι σε κατάσταση σκλαβιάς ή ελευθερίας και κάτω από οποιαδήποτε πολιτικά σχήματα για να επικρατήσει το μήνυμά του. Είναι τελείως έξω. Δεν δεσμεύεται ο Χριστός. Έτσι θα ήθελα από την αρχή να το ξεκαθαρίσω το θέμα αυτό, ότι το θέμα το να συνδέσουμε την Ορθοδοξία μόνο με την Ελλάδα, όσο και αν είναι συναισθηματικό, δεν είναι όμως ορθό. Και ότι μπορούμε τελικά να βρούμε τον Ορθόδοξον άνθρωπο οπουδήποτε στη γη. Από τον Αυστραλό έως τον Κινέζο έως τον Λάπωνα, δεν έχει σημασία. Και αυτό πρέπει να μας γεμίζει πάρα πολύ χαρά. Και ίσως φαίνεται ο Θεός για τιμωρία μας να επιτρέψει από εδώ και μπρος, ίσως να μην αναζητούμε τον γείτονά μας, τον Έλληνα, τον ομοεθνή μας, να μην τον αναζητήσουμε και ως Ορθόδοξον αδελφόν, αλλά να αναζητήσουμε κάποιον άλλον Ορθόδοξον που είναι πολύ μακριά, είναι στα πέρατα της Οικουμένης. Λυπούμε που το λέγω αυτό, αλλά κάπως έτσι φαίνεται αφήνει ο Θεός να γίνεται το πράγμα. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του Αντιχρίστου. Βεβαίως είναι πραγματικότητα αυτό. Ότι ο Αντίχριστος θα έρθει. Ότι είναι ιστορικό πρόσωπο.
ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό το πρόσωπο θα δώσει μια γενική βαριά, σοβαρή μάχη με τον Χριστό στο τέλος της ιστορίας. Είναι οι αντίθετες δυνάμεις που θα εκπροσωπηθούν από ένα πρόσωπο. Αλλά δεν είναι όμως ο Αντίχριστος όλη η σοβαρότητα του πράγματος τότε. Και πολλές φορές μάλιστα εμείς όπως κινούμεθα και ζούμε, τοποθετούμε τον Αντίχριστο βέβαια μετά από μας ή ότι έρχεται. Και αν υποτεθεί ότι έλθει στις ημέρες μας, τι θα γίνει? Αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος ήδη κινείται, ήδη υπάρχει. Είδατε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και σας λέγω ότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι έχουν γίνει. Πώς έρχεται και έχουν γίνει? Απλούστατα, είναι οι αντίθετες δυνάμεις που υπηρετούν τον ερχομό του προσωπικού πια Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος είναι, όπως σας εξήγησα, πρόσωπο, είναι άνθρωπος. Δεν είναι η ενανθρώπιση του διαβόλου, αλλά είναι η κατοίκηση του διαβόλου, η εγκατοίκηση του διαβόλου, του σατανά, μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν μπορεί να ενανθρωπίσει, αλλά μιμείται την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Και έτσι, δι' αυτού του προσώπου θα δώσει πια, θα λέγαμε, το τελευταίο του παιχνίδι, θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, ως αντίθεες πια δυνάμεις μέσα στον κόσμο αυτόν. Εκείνο που θα ήθελα ιδιαιτέρως να σας πω είναι ότι έχουμε τρία πρόσωπα, όπως μας τα αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που ενεργούν το κακό. Είναι ο διάβολος με την επωνυμία δράκων ή όφης αρχαίος ή σατανάς ή διάβολος. Είναι το θηρίον, ο οποίος είναι ο Αντίχριστος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη πουθενά δεν ονομάζει το θηρίον Αντίχριστο. Τον ονομάζει όμως στις επιστολές του. Ο δε Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί προς Θεσσαλονικείς ο άνομος. Και ο ψευδοπροφήτης. Είναι αυτή η μυαρά τριάς. Και αυτό από μίμησης της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και θα ζητηθεί να προσκυνηθεί αυτή η μυαρά τριάς. Δράκων, θηρίων και ψευδοπροφήτης. Κακέκτυπων, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, της Αγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι ο Αντίχριστος δεν είναι τι άλλο παρά ο πίθηκος του Χριστού. Κακεκτύπως πάντοτε μιμείται τον Χριστόν, ό,τι έκανε ο Χριστός. Να φανταστείτε, αγαπητοί μου, χωρίς να είναι τώρα της ώρας να σας το πω με πιο πολλά λόγια, ότι θα μιμηθεί τον Χριστόν όχι μόνο στα θαύματα, τα οποία θα είναι κατ' ενέργεια του σατανά, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά θα μιμηθεί ακόμα και το πάθημα του Χριστού και την Ανάστασή του. Με εκείνο το σημείο που λέγει ότι μία κεφαλή από τα 7 κεφάλια του θηρίου θα ασθενήσει, θα αιματώσει, θα πληγεί και θα είναι ως να πάει να πεθάνει. Κοιτάξτε, σαν να πάει να πεθάνει, έχει σημασία αυτό. Και θα θεραπευτεί, λέγει, η πληγή αυτή και ο κόσμος θα θαυμάσει. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε μία προσπάθεια να μιμηθεί ο Αντίχριστος ή προσωπικά ο ίδιος ή κάποιος από τους θειασότες του, υπηκόους του κτλ. Την Ανάσταση. Αλλά εκείνο που λέγει με πολύ λεπτότητα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σαν πεθαμένη κεφαλή, όχι πεθαμένη, θα είναι λοιπόν μία απάτη. Και όλα θα είναι μία απάτη. Δεν θα είναι πραγματική Ανάσταση. Γιατί η πραγματική Ανάσταση είναι μόνο στο Χριστό. Γι' αυτό και έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας μόνο στο Χριστό. Όλα τα άλλα είναι μία απάτη. Έτσι λοιπόν, ο Αντίχριστος θα μιμηθεί με κάθε τρόπο τον Ιησού Χριστόν. Και θα πλανήσει τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια είναι ένα δυστύχημα όταν οι άνθρωποι δεν είναι θεμελιωμένοι. Δεν μας τρομάζει τόσο το θέμα του Αντιχρίστου. Όχι τι άλλο, διότι ας πούμε ότι δεν θα έρθει στις ημέρες μας ο Αντίχριστος.
Αν με ρωτήσετε προσωπικά, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να μην είναι στη γενιά μας, αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε πολλά σημάδια και με τα σημάδια αυτά μπορούμε να κρίνουμε το τέλος της ιστορίας. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι μακριά. Και να σας πω ένα σημάδι το οποίο είναι έτσι χαρακτηριστικό. Δεν είναι από εκείνα που είπε ο Κύριος, αλλά είναι από μια γενική θεώρηση της Αγίας Γραφής, του χρόνου της Αγίας Γραφής. Από την εποχή του Αδάμ μέχρι την εποχή του Αβραάμ, δεν ξέρουμε τι χρονικό διάστημα έχουμε. Οι Εβραίοι μπορεί να λέγουν ότι έχουμε κάπου 4.000 χρόνια. Ας το πούμε, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιατί όλη η ιστορία είναι ή 6.000 ή 7.000 από Αδάμ. Αυτό όμως τίποτα, είναι απλώς έτσι. Θα λέγαμε ερμηνευτικό προϊόν. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τίποτα το σίγουρο από την Αγία Γραφή. Ο χρόνος όμως μεταξύ του Αδάμ και του Αβραάμ είναι ακαθόριστος και μακρύς. Ο χρόνος από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό είναι συγκεκριμένος και μικρός. Είναι περίπου 2.000 χρόνια. 2.100 αν θέλετε. Ο χρόνος από τον Χριστό μέχρι σήμερα είναι 2.000 χρόνια. Πάλι. Οι προφητείες που κινούνται στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αν θέλετε μέχρι τον 6ο αιώνα, 5ο αιώνα, τελευταίες προφητείες πια που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν μιλούν για τον Χριστό, τον ερχομό του Χριστού, δεν δείχνουν διάσημο. Δηλαδή μιλούν κατά τρόπον ότι θα έρθει ο Θεός, ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών ο Θεός, θα έρθει. Πότε θα έρθει. Δεν δείχνουν καμία βιάση. Και πέρασαν μόνο 2.000 χρόνια. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε σαφή τον ερχομό του Χριστού, ότι είναι γρήγορος, ότι θα έρθει. Εκείνο το ναι, έρχομαι ταχύ. Και δεν είναι η επιθυμία απλώς του Χριστού, η επιθυμία της Εκκλησίας κατά το ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, ή εκείνο του Αποστόλου Παύλου, ο Κύριος Εγγύς, ή ακόμα ο Άγιος Ιάκωβος ή ο αδελφόθεος Ιούδας που μιλούν για αυτό το ο Κύριος Εγγύς, ο Απόστολος Πέτρος σε επιστολές του, ο Κύριος Εγγύς. Αυτό το ο Κύριος Εγγύς δεν είναι ένας πόθος, αλλά είναι και μία απήχηση ότι ο ερχομός, ο δεύτερος ερχομός του Χριστού είναι γρήγορος και έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Εάν λοιπόν για το ίδιο χρονικό διάστημα στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε βιάσει, στην Καινή Διαθήκη έχουμε βιάσει, πόσο θα λέγατε ότι πόσο θα αργήσει ακόμη ο Χριστός? Ο Κύριος επιθύρες. Αυτό πιστεύουμε. Και αυτό πρέπει να είναι η αλήθεια. Ο Κύριος επιθύρες. Ότι δεν πρέπει να αργήσει πολύ ο Χριστός να ξανάρθει στον κόσμο αυτόν. Και αφού λοιπόν δεν θα αργήσει, τότε και ο Αντίχριστος είναι κοντά, γιατί είναι το τελευταίο πρόσωπο στην ιστορία που θα δράσει στην ιστορία, ο Αντίχριστος. Αυτό ας το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα ήθελα να πάθουμε εκείνο που έπαθαν οι παλαιοί Θεσσαλονικοί, που τους γράφει ο Απόστολος ότι αφήσατε τις δουλειές σας και δεν δουλεύετε και γυρίζετε από τόπο σε τόπο, από σπίτι σε σπίτι και από μαγαζί σε μαγαζί, μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι, επειδή σας είχα πει ότι θα έρθει ο Χριστός. Εάν δεν έρθει πρώτα, λέγει ο άνομος, ο άνθρωπος της απολίας, δεν θα έρθει ο Χριστός. Γυρίστε στις δουλειές σας και δουλέψετε. Δεν θα πρέπει βέβαια να πούμε θα αφήσουμε τις δουλειές μας, όχι. Εξάλλου και ο Κύριος στους μαθητάς του τους βρήκε να ψαρεύουν, τους βρήκε στη δουλειά τους. Θα κοιτάμε τη δουλειά μας. Θα κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντοτε. Αλλά θα είμαι θα έτοιμοι. Δεν θα εγκαταλείψουμε λοιπόν την εργασία μας, αλλά θα παρασκευάσουμε τον εαυτό μας. Ύστερα, η προπαρασκευή αυτή είναι αναγκαία, όχι διότι μας χαρίζει πραγματικά την αναγέννηση μέσα μας, γιατί η ανάπτυξη μέσα μας, η καλλιέργεια του
εσχατολογικού στοιχείου είναι αυτό που μας κάνει να έχουμε εγρήγορση. Όταν λέμε ο Κύριος αργεί να έρθει, ξέρετε την παραβολή εκείνη, ο Κύριος αργεί να έρθει. Και τότε με τους μεθύοντας βρισκόματα και λέμε δεν βαριέσαι. Όχι αγαπητή μου, ο Κύριος εγγύς. Αυτό το εσχατολογικό στοιχείο ότι ο Κύριος εγγύς μας κάνει να τοποθετηθούμε αλλιώτικα. Θυμηθείτε προς Φιλιππησίους που λέγει ο Απόστολος μη δεν με ρυμνάτε. Ο Κύριος εγγύς. Τι ωραίο αυτό. Δεν λέγει μην εργάζεστε, αλλά μην έχετε αγωνιώδη φροντίδα. Τίποτα. Σε τίποτα. Γιατί ο Κύριος εγγύς. Ουκ εχομεν οδεμένους απόλυν. Πάντως ολόκληρο το πνεύμα της Αγίας Γραφής μας προπαρασκευάζει για αυτήν την αναμονή και πρέπει να είναι ζωντανή μέσα μας. Επειδή έπαψε να είναι ζωντανή, γι' αυτό το λόγο έχουμε ατονίσει και δεν έχουμε και πνευματικότητα. Δεν αναφέρεται λοιπόν στο θέμα, ξαναλέγω, του Αντιχρίστου όλο το βάρος. Το βάρος αναφέρεται στους Αντιχρίστους. Προσέξτε αυτό το σημείο, στους Αντιχρίστους. Τι είναι αυτοί? Είναι οι αντίθεες δυνάμεις, είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Βέβαια ο Αντίχριστος δεν ξεκίνησε από πού? Από τον καιρό που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Οι Αντίχριστοι. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει Αντίχριστη πολύ γεγόνασι. Ξέρετε ότι ο Αντίχριστος ξεκίνησε με την ανατολή του ανθρωπίνου γένους επάνω στη γη. Ο Δράκον που βρέθηκε στον Παράδεισο για να πλανήσει τους πρωτοπλάστους έχει μια ιστορία. Από εκεί ξεκινάει το σχέδιο του Αντιχρίστου. Από εκεί ξεκινάει. Όταν παρακαλώ βάζει τον Κάη να σκοτώσει τον Άβελ, το κάνει αυτό για να ματαιώσει το έργο του Μεσσίου, να έρθει ο Μεσσίας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαιτέρως αναφέρεται ο Άβελ. Ενώ ο Αδάμ και η Εύα κάνανε πολλά παιδιά, μας λέγει τούτο το εκπληκτικό, ότι στην θέση του Άβελ εγεννήθηκε ο Σιθ. Μα δεν γεννήθηκε στη θέση του Άβελ ο Σιθ. Γεννήθηκαν ίσως δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες παιδιά. Ας με επιτραπεί να το πω έτσι. Αν έζησαν 900 χρόνια, μπορεί και κάνα δύο εκατοντάδες παιδιά να έκανε ο Αδάμ. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ότι στη θέση του Άβελ μπήκε ο Σιθ? Εδώ η Γραφή προβλέπει προφητικά ότι από την γενιά του Σιθ θα έρθει ο Μεσσίας. Και ο Σιθ είναι σε αντικατάσταση του Άβελ, τον οποίο φωνεύει ο Κάιν. Ο Κάιν λοιπόν είναι τύπος, ο πρώτος τύπος του Αντιχρίστου. Που ενεργεί ο διάβολος για να φωνευτεί ο Άβελ για να ματαιωθεί το έργο του Μεσσίου. Γιατί άκουσε ο διάβολος τον Παράδεισο των Θεών που είπε ότι αυτός αυτούνου, αυτινής της γυναικός, ο απόγονος. Από πού ο απόγονος? Θα σου συντρίψει το κεφάλι. Βλέπετε λοιπόν ότι η μάχη από εκεί αρχίζει. Από εκεί αρχίζει, από τον Παράδεισο. Και συνεχίζεται, αγαπητοί μου. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης εκπροσωπούν τη γενναία του Μεσσίου. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται εναντίον των δικαίων είναι όργανα του Αντιχρίστου. Ο Ναβουχοδονόσορ είναι όργανο του Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος ο Επιφανής στην εποχή των Μακαβαίων, σαφέστατα και πιο σαφώς από σαφώς, είναι τύπος του Αντιχρίστου, για τον οποίο προφητεύει ο Δανιήλ και τον βλέπει τον Αντίοχο τον Επιφανή 300 χρόνια μετά, 400 χρόνια μετά από αυτόν, τον Δανιήλ, τον ευλέπει. Αλλά δεν μένει σε αυτόν μόνο, από εκεί με ένα βήμα πηγαίνει στον τελευταίο Αντίχριστο, τον έσχατον, τον τελευταίο της ιστορίας και του δίδει, του περιγράφει όλα τα χαρακτηριστικά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Αντίχριστος ενεργεί μέσα στην ιστορία και δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Αντίχριστος όμως θα πολεμήσει τον Χριστό και κάθε τι θέλει να ματαιώσει επάνω, έργο του Χριστού επάνω στη γη. Τι έκανε παρακαλώ ο Δράκον, ο διάβολος, όταν παρουσιάστηκε στον Κύριο στην έρημο? Επήγε να ανατρέψει τον Χριστό. Εκεί δόθηκε η πιο μεγάλη μάχη. Η παγιοπίσω μου Σατανά, το καταλούκα λέγει, προς καιρόν τον άφησε. Στον κήπο της Γεθσημανία ενεφανίστη ο διάβολος. Γι' αυτό και είπε στους μαθητάς του, ο άρχον του κόσμου τούτου ήλθε, αλλά σε μένα δεν βρίσκει τίποτα.
Και στο τέλος έβαλε τον νοητό Κάιν, τους άρχοντες, να φωνεύσουν τον Άβελ των Χριστών. Γιατί ξέρετε, το ξέρετε, ότι ο Άβελ είναι τύπος του Χριστού. Και τον εφώνευσαν. Αλλά η Εύα γέννησε τον Σιθ. Εδώ πέρα όμως έχουμε την Ανάσταση. Και αναισθήθη ο Χριστός και έχει πλέον τους απογόνους του ο Χριστός. Είναι η πιστή, είναι η Εκκλησία. Της οποίας επίλε του άδου δεν θα μπορέσουν να εκπορθήσουν. Είναι όμως και ο ψευδοπροφήτης, αγαπητοί μου, τον οποίο πρέπει να τον φοβηθούμε. Εάν ο Αντίχριστος είναι όλες οι αντίθετες δυνάμεις, ο ψευδοπροφήτης είναι κάτι άλλο. Προσέξατε το. Ο ψευδοπροφήτης είναι εκείνος ο οποίος θα διαλαλεί και θα διαφημίζει τον Αντίχριστον. Και ο ψευδοπροφήτης θα είναι πρόσωπο. Αλλά πολλοί ψευδοπροφήτες μέσα στην ιστορία υπάρχουν. Είναι όλοι εκείνοι που με πολύ απλό και ειρηνικό τρόπο εμφανίζουν μέσα στις κοινωνίες και στις γενναίες. Δηλαδή πώς. Ο Αντίχριστος έχει το στοιχείο της βιαιότητος. Είδατε ο Κάιν, σκοτώνει τον Άβελ. Είδατε τον Αβουχοδονόσορ, ρίχνει στο καμίνι τους τρεις πέδας. Είδατε τον Αντίοχον τον Επιφανή. Βασανίζει τους 7 Μακαβαίους. Ο Αντίοχος εμφανίζεται πάντοτε με τη βιαιότητα. Ο Αντίχριστος. Αλλά ο ψευδοπροφήτης ποτέ με την βιαιότητα. Εκείνο που δεν πετυχαίνει με την βιαιότητα ο Αντίχριστος, θα το πετύχει με τον καλό του τρόπο ο ψευδοπροφήτης. Δηλαδή θα έρθει με ειρηνικό τρόπο. Θα έρθει με προβιά προβάτου. Γι' αυτό ο Κύριος μίλησε για τους ψευδοπροφήτες και για όλους εκείνους αιρετικούς που έρχονται, και ο Απόστολος Παύλος, με δωράν, με προβιά προβάτου, με το χαμόγελο. Θα έρθει εν ονόματι, ή μάλλον με την προβιά της τέχνης, του πολιτισμού, των πολιτιστικών, θα λέγαμε, εκδηλώσεων κλπ. Κλπ. Μα πάρτε ένα μικρό παραδείγματα και σύγχρονο. Ξέρετε, με αυτήν την προσπάθεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το ξέρετε ότι έχουμε και μια αναβίωση της ειδωλολατρίας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όταν εννοούμε τη θερυπή του τουρισμού ή των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή των παραδόσεων της πατρίδας μας, ξέρω εγώ, αναβιώνουμε τα αναστενάρια και τα χρηματοδοτούμε ή άλλες εκδηλώσεις ειδωλολατρικές και άλλα έθιμα ειδωλολατρικά, απόκριες με όργια κτλ. Κτλ. Όλα αυτά έχουν μια αθωότητα. Αλλά εδώ είναι το επικίνδυνο, ότι θα έρθει κάποια μέρα που θα αναβιώσει η ειδωλολατρία. Μας το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λυπούμε, δεν έχω χρόνο να σας τα λέγω όλα αυτά. Θα αναβιώσει. Θα αναβιώσει η ειδωλολατρία. Και προδρομικές καταστάσεις αυτής της αναβιώσεως της ειδωλολατρίας είναι αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αθώες. Εκ πρώτης όψεως δεν έχουν τίποτα το σοβαρό. Κι όμως, αγαπητοί μου, αυτός είναι ο ψευδοπροφήτης. Και να ήταν μόνο σε αυτό, είναι σε τόσους τομείς της ζωής. Σε τόσους τομείς. Γενικά, για να μην πολύ πράγματα, θα έλεγα, ο ψευδοπροφήτης είναι εκείνος ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί να βγάλει το σταυρικό στοιχείο από τη ζωή του χριστιανού. Έτσι. Με λίγα λόγια. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Να κάνει χωρίς σταυρό το Ευαγγέλιο. Και αυτό το πράγμα, να πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους. Το λέγει ως εξής. Σας έλεγα, λέγει, και τώρα που σας γράφω κλαίγοντας το γράφω, για τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού. Όν ο Θεός η κοιλία. Κοιτάξτε πως τους λέγει, εχθρούς του σταυρού του Χριστού. Τον οποίον η κοιλιά είναι ο Θεός. Δηλαδή, να φάμε, να πιούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Να φάμε, να πιούμε. Και τους αποκαλεί αυτούς εχθρούς του Σταυρού. Γιατί εχθρούς του Σταυρού? Τι έκαναν αυτοί? Ανασταυρώνουν, λέγει, τον Χριστό. Τι έκαναν δηλαδή? Ξανάπιασαν τον Χριστό και τον σταυρώνουν? Αγαπητοί μου, είναι η άρνηση του σταυρικού στοιχείου. Και όταν αρνούμεθα το σταυρικό στοιχείο, τότε έχουμε έναν χριστιανισμό που δεν είναι χριστιανισμός. Ένα χριστιανισμό που δεν σώζει.
Πρέπει να ερευνούμε αυτό που εγώ ζω σαν χριστιανός θα με σώσει. Έχω δηλαδή ένα χριστιανικό στοιχείο που έχει μέσα του τη σωτηρία. Ή μήπως ζω έναν χριστιανισμό που απατώμενα νομίζω ότι είμαι χριστιανός, απλώς να κάνει πιο βελτιωμένη, πιο καλύτερη τη ζωή μου, πιο πολιτισμένη, πιο ανθρώπινη. Μια τέτοια μορφή χριστιανισμού δεν σώζει. Αυτό είναι ο ψευδοπροφήτης. Δεν νομίζετε συνεπώς ότι έχουμε μια πολύ λεπτή παρουσία στην ιστορία του ψευδοπροφήτου και ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε αυτόν τον ψευδοπροφήτη. Ο πολιτισμός γενικά είναι όργανο στοιχείο στα χέρια του ψευδοπροφήτου. Μη σας κάνει εντύπωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό μέχρι σε ενός βαθμού. Αν θέλετε να το δείτε, δεν είναι χωρίς σημασία το ότι ο Κάιν δημιούργησε πολιτισμόν. Η γενναία του Κάιν έκανε πολιτισμό, έκτισαν πόλεις. Θα μου πείτε, η γενναία του Σιθ που είπε ο Θεός να μην ηγούν οι δύο γενναίες, η μίξη των επέφερε τον κατακλυσμό, το ξέρετε από την Αγία Γραφή. Δεν αναφέρεται ότι οι άνθρωποι των απογόνων του Σιθ έκαναν σπίτια, έκαναν πόλεις, δηλαδή να πωλήσουν, δηλαδή να μείνουν σε πόλεις, να κατοικήσουν. Αναμφισβήτητα ναι, αλλά αποσιωπάει η Αγία Γραφή ότι έκτισαν σπίτια, όπως αποσιωπάει και από τον Μελχισεδέκ όταν δεν είχε πατέρα και μητέρα, για να σταθεί ένας τύπος. Και η γενιά του Σιθ να σταθεί ένας τύπος ότι ο πολιτισμός είναι κάτι που, αν ξεπεράσει κάποια όρια, γίνεται όργανον στα χέρια του ψευδοπροφήτου. Γι' αυτό τονίζει ιδιαιτέρως εις τη γενιά του Κάιν την ανάπτυξη του πολιτισμού, όπως ακόμη και εκείνα τα τέσσερα παιδιά του που ανέπτυξαν τις τέχνες, πώς λεγόταν αυτός ο... ανέπτυξαν τις τέχνες στην Ιφαντική, μια του κόρη, τη χρήση του χαλκού και τα λοιπά. Αυτά αναφέρονται στη γενιά του Κάιν, που είναι στοιχεία του πολιτισμού. Τη μουσική είναι στοιχεία του πολιτισμού αυτά και έχουν πολύ σημασία και αναφέρονται ότι είναι στη γενιά του Κάιν. Γιατί τελικά ο πολιτισμός δυστυχώς υπηρέτησε και υπηρετεί τον Αντίχριστο και απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Ιησού Χριστόν. Όχι λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση του πολιτισμού, αλλά ας προσέξουμε τους κινδύνους του, διότι είναι στα χέρια επικινδύνου ανθρώπου, ας το πούμε άνθρωπος εντός εισαγωγικών, του ψευδοπροφήτου, που θα μας ρίξει στα άλλα χέρια του Αντιχρίστου. Αυτά, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας πω ως προς την απορία που ετέθη για την παρουσία του Αντιχρίστου. Και το θέμα του Αντιχρίστου είναι παγκόσμιο, φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως κινείται σε ένα παγκόσμιο χώρο, δεν είναι μόνο ο ελληνικός χώρος. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές από έναν έτσι σοβινισμών, εθνικισμών, νομίζουμε ότι όλα αυτά θα εκτυλιχθούν εδώ γύρω στην πατρίδα μας. Όχι, είναι παγκόσμιο βιβλίο το βιβλίο της Αποκαλύψεως και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ας προσέξουμε λοιπόν, και εκείνο το στόμεν καλός έχει μια πιο ξεχωριστή θέση στην εποχή μας. Πρέπει να επισημάνομαι και τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη, να τους αποκαλύπτομαι εις τους άλλους, να αφυπνίζονται και να στεκόμαστε όρθιοι. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός και να έχετε την ειρήνη του Θεού και τη χάρη του Ιησού Χριστού.